λιακάδα, δυνατό βοριαδάκι που το λες και πρωί μου μελτέμι, με ταξιδεύουν μίλια ναυτικά μακριά στο πέλαγο. Αφορμή ένα μέρος συνάντηση και αποχωρισμού. Ένα μέρος προσμονής, χαράς και μικρής λύπης. Ένα λιμάνι. Δεν είναι μακριά. 28 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Από τη Μεσογείο είναι μια ευθεία και ακολουθώντας τις πινακίδες βρίσκομαι στο δεύτερο λιμάνι της Αθήνας. Οδηγώ ένα κύβο με ρόδες που με πάει όπου θέλω οικολογικά και οικονομικά, διότι είναι εξοπλισμένος με κινητήρα που λειτουργεί και με φυσικό αέριο. Δεν ρυπαίνει το περιβάλλον και του χαρίζει μεγάλη αυτονομία. Έχω έρθει αρκετές φορές ως εδώ, αλλά πάντα η επίσκεψη ήταν διεκπεραιωτική. Για να πάρω κάποιο πλοίο και να φύγω. Αυτή τη φορά είπα να μείνω. Στο λιμάνι έχει κίνηση. Τα έχει τα μποφόρτιση Ραφίνα. Μπαίνουν στη ζωή της πόλης. Η βόλτα έχει το γούστο της. Η κίνηση είναι διαφορετική από εκείνη που θα διαμορφωθεί αργότερα. Η πλατεία της Ραφίνας μοιάζει με εξέδρα. Ψηλά, με το λιμάνι από κάτω και το Αιγαίο στον ορίζοντα, είναι σαν να σου λέει πάρε φόρα και βούτα. Για ένα καφέ πριν από τον πρώτο καφέ της παραλίας, είναι ωραία να έρθεις εδώ στην πλατεία της Ραφίνας, που έχει διάφορα μαγαζιά. Από την πλατεία, σε μικρή απόσταση, είναι το έμβλημα της πόλης. Το εκκλησάκι του Άι Νικόλα. Ανάμεσα σε δύο γαλάζια, σαν άγριος ναύτης κοπιάς, στέκει για τα πλοία. Πίσω στην πόλη. Πιάνω το μικρό δρόμο της Ελευθερίου Βενιζέλου και στον αριθμό 30, ανάμεσα σε πολυκατοικίες, στέκει ένα περιποιημένο χαμόσπιτο με κεραμοσκεπή, με γαλαζοπά παραθυρόφυλλα και φροντισμένη αυλή. Μασάζ σε βασιλικό. Τι ωραία. Α. Ανοίγω την πόρτα και περνώ στη νεότερη ιστορία της Ραφίνας που κάποτε λεγόταν Νέα Τρίγλια. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή, πρόσφυγες από την Τρίγλια της Βυθινίας κοντά στην Προύσα ήρθαν με καράβια του σωτήρα τους Φίλιππου Καβουνίδη και εγκαταστάθηκαν εδώ γιατί το ανάγλυφο της τοποθεσίας θύμιζε τη χαμένη πατρίδα. Μια τετραμελής οικογένεια στέγασε ελπίδες, χαρές και ζωή. Στο σιδερένιο κρεβάτι χωρούσαν 4 κορμιά. Ο ήλιος είναι ψηλά. Αν και φυσάει πολύ, κάνει ζέστη. Σε ένα δρόμο συναντιέται η αρχαία ιστορία και το σήμερα της πόλης. Ο Αραφίν ήταν ένας από τους 100 ήρωες της Αθήνας. Και ο Κλισθένης, για να τον τιμήσει, έδωσε το όνομά του σε αυτόν εδώ το Δήμο. Μπαίνω στο αυτοκίνητο και αναζητώ αμμουδιά. Κατευθύνομαι νότια και σε περίπου 1700 μέτρα από το λιμάνι φθάνω πίσω από κάτι αρμυρίκια. Ακριβώς μπροστά τους απλώνεται η παραλία Μαρίκια. Τα κύματα ξεκινούν από μέσα υποδηλώνοντας το αβαθές της θάλασσας. Φυσάει πολύ, πού να βουτήσω. Υπήρχαν όμως άλλοι πιο τολμηροί. Από την παραλία ξεκινούν διάφορα μονοπάτια που οδηγούν σε άλλες κρυφές παραλίες. Βρίσκω καταφύγιο στη φροντισμένη καντίνα. Ακούω τον αχό των κυμάτων και τον γιατρό με τα σπραγένια να μου λέει ότι οι επικατοχείς οι Γερμανοί είχαν ρίξει τσιμέντο στην ακροθαλασσιά για να μπορούν να πιάνουν τα αποβατικά τους. Μπάνιο μπορεί να μην έκανα, αλλά ξέφυγα. Να πάσω στη Ραφίνα και αν δεν βουτήξει τη Ρετσίνα, για να παραφράσω και το λαϊκό άσμα, βούτα στην πόλη, στα Ουζερή, την ιστορία της, τις θάλασσές της. Δεν θα χάσεις. Εγώ στο μεταξύ καταστρώνω την επόμενη απόδραση. Θα τα πούμε σύντομα.